Σωματώδη και οριστικά πλέον με τις Γερμανίες στις 11 Νοεμβρίου 1918 βρίσκει την Ελλάδα στο πλευρό του νικηφόρου συμμαχικού μπλοκ Σαντάντ. Όμως απέναντι της παραμένουν να βρίσκονται οι δύο παραδοσιακοί της αντίπαλοι, η Βουλγαρία και η Οθωμανική Αυτοκρατορία και προστίθεται τώρα και η Ιταλία, τις οποίες τα συμφέροντα στα εδάφη της Ιωνίας συγκρούονται με εκείνα της Ελλάδος. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία, ο μεγάλος ασθενής, εκτός από το πρόβλημα του διαμερισμού που έχει να αντιμετωπίσει στο εξωτερικό, έχει πλέον να αντιμετωπίσει και το εσωτερικό της πρόβλημα, όπου οι νεότουρκοι, επιδιώκοντας την ίδρυση του νέου εθνικού τουρκικού κράτους, βρίσκονται αντιμέτωποι με τους οπαδούς τους. Αγαπητοί φίλοι και φίλοι, θα παρακολουθήσουμε μια ταινία ιστορικής τεκμηρίωσης του Φίλιππου Κωνσταντόπουλου με τίτλο «Μήνες από τις χαμένες πατρίδες». Η ταινία βασίζεται στο αυθεντικό ημερολόγιο του Χρήστου Τιμόγιαννη από τον Μαυρογιάννη Αρκαδίας, το οποίο έγραψε κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής εκστρατείας, υπηρετώντας σε υγειονομικό τάγμα, με την ειδικότητα του οδηγού ασθενοφόρου. Η γραφή του στο ημερολόγιο αρχίζει από την ιδιαίτερη πατρίδα και τα εφηβικά του χρόνια, συνεχίζει με την μετανάστευσή του στην Αμερική και την εθελοντική για λόγους τιμής και φιλοπατρίας επιστροφή του στην Ελλάδα, προκειμένου να καταταγεί στο στρατό και να βρεθεί στην πρώτη γραμμή του μικρασιατικού μετόπου. Η διήγηση περιλαμβάνει τα γεγονότα της προέλασης του ελληνικού στρατού και της μάχης μέχρι το Σαγκάριο ποταμό, με αποκορύφωμα τις βιαιότητες που σημειώθηκαν κατά την τελευταία εβδομάδα με την τουρκική αντεπίθεση, τη διάσπαση του μετόπου και τη μανιασμένη είσοδο των νεότερκων στη Σμύρνη. Οι περιγραφές της αποχώρησης του ελληνικού στρατού και των αμάχων αποτυπώνονται βιωματικά από το μολύβι ενός απλού στρατιώτη. Καλή σας θέαση. Κύριε Κωνσταντόπουλε, βρισκόμαστε εδώ στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ αυτού του τόσο σημαντικού και σημαντικού. Να μας πείτε πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα και πώς αποφασίσατε να βασιστείτε στα βιώματα ενός αρκά στρατιώτη. Αυτό είναι το τελευταίο ντοκιμαντέρ μιας τριλογίας που έχω ξεκινήσει από το 1912 και καταλήγει το 1922, που περιγράφει οι δύο προηγούμενες ταινίες αναφέρονται στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο μέχρι το 1917, και αυτή η ταινία είναι το διπορικό ενός αρκά πολεμιστή του Τσιμόγιαννη του Χρήστου, ο οποίος κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής εκστρατείας έγραψε αυτό το ημερολόγιο, το έχω εγώ στην κατοχή μου και θέλησα να το κάνω ταινία. Πόσο καιρό σας πήρε η διαδικασία? 1,5 χρόνο. Δουλέψαμε κατά τη διάρκεια του κορονοϊού, μας βοήθησε αυτό το πράγμα, γίναμε πιο δημιουργικοί και καταφέραμε τώρα να ήρθε η μέρα που θα γίνει η πρεμιέρα. Έχετε χρησιμοποιήσει κάποιους ηθοποιούς, κάποια σημεία της πόλεως, αλλάξατε τα σκηνικά να έρχονται στην εποχή την οποία περιγράφει το φίλο? Επειδή πρόκειται για... Δεν είναι, η λέξη ντοκιματέρ είναι καλύτερα, είναι μία ταινία η οποία είναι ιστορικής τεκμηρίωσης. Και στις σκέψεις μέσα του στρατιώτη ήταν κάποια πράγματα που έπρεπε να ντυθούν και χρησιμοποιούσαμε κάποιους ηθοποιούς για να κάνουμε αυτή την αναπαράσταση της εποχής εκείνης. Και γυρίστηκε σε διάφορα κτίρια εδώ, στο κλασικά κτίρια εδώ στην Τρίπολη. Θέλω να μας πείτε, υπήρχε και κάτι συγκεκριμένο που έπρεπε να προβάλλετε μέσα από το στρατιώτη αυτόν? Τι εξέφραζε την εποχή εκείνη, τι ανακαλύψατε μέσα από τα γράμματα του, μέσα από τις όποιες ανακαλύψεις έχετε κάνει? Αυτό που βγαίνει μέσα από τα λεγόμενα και από την τεκμηρίωση είναι η αντίθεση πολλών ανθρώπων τότε, γιατί είχαν κουραστεί με τον πόλεμο να πάνε να πολεμήσουν και πιεστήκανε. Γιατί όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, από λάθη τα οποία ήταν και από τη στρατιωτική και από την πολιτική ηγεσία, φτάσαμε στην καταστροφή. Και αυτά τα πράγματα τα επισημαίνει μέσα ο Τσιμόγιαννης στο ντοκιμαντέρ του. Θα μας πείτε και δύο λόγια, μέχρι πότε θα είναι οι προβολές και πού θα είναι
και τι μένει γενέστα από εκεί και μετά για με αυτό που θα κυρώνει. Τις προβολές κοιτάμε να τις προωθήσουμε αρχικά μέσα από κάποιες δραστηριότητες που θα κάνει και ο Δήμος αλλά και η Περιφέρεια. Και εκείνο που ετοιμάζουμε είναι γίνεται ήδη μια μεταγλώτηση για να προβληθεί στους ομογενείς Αυστραλίας και στην Αμερική.